Το 165 σαν σήμερα εγκαινιάζεται το αβαίο του Westminster. Σαν σήμερα θα φύγει από τη ζωή ο Ρομπρόι, σκοτσέζος παράνομος που έκλεβε από τους πλούσιους και μοίραζε στους φτωχούς. Ο άνθρωπο που συνέλαβε την έννοια του κομμουνισμού πολύ πριν την κάνουμε πολίτευμα και τη πετάξουμε τα μάτια έξω, που λένε. Έμεινε στην ιστορία με το ψευδόνιμο Ο Ρομπέρτο Δασόν. Στι 18 Δεκεμβρίου του 1775 θα γεννηθεί ο Ζαν Γκαμπριέλ Εινάρ, γνωστότερο ω Ιωάννη Γαβριέλ Εινάρδο, Ελβετό φιλέλληνα, ο οποίο προσέφερε χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Σε ευχαριστούμε, Ιωάννη Γαβριέλ, βλέπει τα τιμήσαμε τα χρήματά σου, απελευθερωθήκαμε από του Τούρκου και όσοι αγωνιστέ επέζησαν, του φυλακίσαμε ή του θανατώσαμε. Επειδή. ξέρει τώρα. Σαν σήμερα το 1895 οι αδερφοί Λουμιέρ ανοίγουν το πρώτο σινεμά στο Παρίσι και προβάλλουν την πρώτη κινηματογραφική ταινία η οποία διαρκεί ένα λεπτό. Να σου πω, έχω μπλέξει την κίνηση. Έχουν τρακάρει μπροστά δύο άμαξει μωρέ και έχουν κλείσει το δρόμο οι χτινίατροι Τραυματίστηκαν τα άλογα. Θα αργήσω δύο λεπτάκια έτσι. Ναι, μην αγχώνεσαι, ρε, μόλι ξεκίνησε η ταινία. Α, να σου πω, άκυρο, μην έρθει, μόλι τελείωσε. Και εκείνη την ίδια ημέρα ο Βίλχεμ Κόναρθ Ρέντγκεν δημοσιεύει με λεπτομέρειε την ανακάλυψη ενό νέου τύπου ακτινοβολίας, ο οποίο αργότερα θα γίνει γνωστό ως ακτίνες Χ. Με τις οποίες, όταν ήμασταν μικροί, νομίζαμε ότι αν τις είχαμε μπορούσαμε να δούμε κάτω από τα ρούχα των κοριτσιών, η επιστήμη τη φυσική στις υπηρεσίες του Ιδωνοβλεψία. Το 1908 λαμβάνει η χώρα ο πιο καταστροφικός σεισμός στην ευρωπαϊκή ιστορία. Είχε επίκεντρο τον πορθμό της Μεσίνας στη Νότια Ιταλία και καταστρέφει την ίδια την πόλη της Μεσίνας στη Σικελία και το Ρέτζιο της Καλαβρίας στα κεντρικά της χώρας σκοτώνοντας 100.000 ανθρώπους. Το 1912 κυκλοφορεί το πρώτο δημοτικό τραμ στου δρόμου του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο ω πρώτο τραμ ελάχιστα απασχόλησε την τέχνη και ειδικά τη μουσική, σε αντίθεση με το τραμ το τελευταίο. Το 1919 ο Όμιλο των Ελληνίδων Σοσιαλιστριών καλεί τι γυναίκε τη Αθήνα και του Πειραιά σε σύσκεψη για να συζητηθεί το θέμα τη παροχή ψήφου στι γυναίκε. Επίση, να κοιτάξουμε και αυτό που θέλετε να στέκεστε στα δύο πόδια και να τρώτε στο τραπέζι και όχι στο πολλάκι στην αυλή. Ρε κάτι απαιτήσει που έχουν και αυτά τα κολίτσα, ρε ακροατή μου, ε. Σαν σήμερα το 1954 θα γεννηθεί ο γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Ντένζελ Ουάσιγκτον. Το 1955 προβάλλεται στου κινηματογράφου η ταινία του Γιώργου Τζαβέλα Κάλπη Κιλίρα. Ένα κινηματογραφικό σεμινάριο του ότι πετυχημένο και άρτιο δεν σημαίνει ούτε φανταχτερό ούτε πανάκριβο. Νεαρέα ναι, αρέα, μου, και εσεί οι νομιλικοί του δεσπινίδα μου, να κάνετε την καρδιά σα πέτρα με το ασπρόμαυρο και να τη δείτε. <Κι> Σαν σήμερα το 2019 θα φύγει ένα τεράστιο μικρούτσικο, ο Θάνο. Ο άνθρωπο που τραγούδησε τον Μπρέχτ, μελοποίησε τον Αλκαίο και μα διηγήθηκε ένα προ ένα τα ποίηματα του Καβαδία σε μια θαλασσινή γιορτή μελωδιών. Δεν το σκέπασε χώμα, οπότε τίποτα βαρύ ή ελαφρύ δεν τον κρατάει υπογείω. Ήπτατε από πάνω μα από τότε και για πάντα μαζί με τους νάνους του. Και κάπως έτσι τελειώσαμε και σήμερα κρατή μου. Μέχρι αύριο και τα καινούρια μας ταξίδια να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία. Ταξιδεύοντας από μπάσες τεριές, πάνω στο φτερό του Καρχαρία σε μαύρα δάση και στις ρόζας Λούξεμπουργκ το στήθος.